Τι κάνει το παιδί, δεν μας είπες. Το παιδί είναι τέλεια τώρα, έχει γίνει ενός χρόνου, αρχίζει και λέει διάφορα. Πες μας ένα που λέγεται, αν έχει πάρει τη δικιά σου. Δεν γίνεται. Έχει μάθει είναι ίδιο με τον Αποστολάκη, το ξέρω εγώ. Αλήθεια. Η φωνή του δεν μοιάζει, ευτυχώς. Αυτή την πήρε ο Ζησάκης, δεν χρειάζεται και το παιδί του. Τι κάνεις αγάπη μου, καλά μια χαρά. Αγάπη μου, θες καραμέλες. Όχι, απ' την τσιπουδιά. Το παιδί είναι ενός χρόνου τώρα και αρχίζει και λέει διάφορα και μας τρελαίνει τώρα. Μας λέει διάφορα περί ζωής. Μας μαθαίνει μαθήματα ζωής μας κάνει. Γιατί τα παιδιά παίρνουν από τη φύση. Εμείς ξεχνάμε τη φύση μας σιγά σιγά και γινόμαστε παραφύση ενώ τα παιδιά είναι ακόμα φύση. Τώρα είναι το φιλοσοφικό του. Πάντως... Αυτό άμα το πιάσει το φιλοσοφικό είναι άλλη μισή ώρα εκπομπή. Λοιπόν, εδώ ξαναρχίσω. Είμαστε στο Βικτόρια. Από την Παρασκευή πριν μια. Παρατήρησα πάντως, παρατήρησα ότι για τη δουλειά τα έλεγε όλα Ροδάνη. Για το παιδί του ήταν πολύ κομπλαρισμένος. Πολύ κομπλαρισμένος. Έχω πρόβλημα. Μέχρι 6 μηνών, ξέρεις, αυτό που μου είπε ο μευτήρας της Αμέλειας, ότι θα το καταλάβεις μετά τους 7 μήνες το παιδί. Όντως ισχύει, γιατί μέχρι τους 7 μήνες δεν καταλαβαίνει, είναι γυναικεία υπόθεση. Ναι. Είναι της μητέρας να το θυλάσει, να το προσέξει κτλ. Και τώρα του γυναίκα και του Κώστα και αισθάνεται καλύτερα. Εν τω μεταξύ αυτός έχει δύο κόρες, αλλά τα ξέχασε τώρα, επειδή είναι μεγάλες οι κόρες του. Λοιπόν, μήπως να ξανάρθεις κανένα δυο εβδομάδες και ίδιο, δεν προλάβαμε να πούμε και τίποτα, καταλάβαμε. Ναι, ναι, παιδιά, θα έρθουμε. Τα φιλιά μας στην οικογένεια. Θα σε περιμένουμε πάλι. Βέβαια, θα ξανάρθω. Αλήθεια. Να το ευχαριστήσω.